Κύριε Νιφαντάκη, καλημέρα. Ας την πούμε σήμερα μαζί στον κόσμο. Ναι, με μεγάλη χαρά. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Η στάνταρ ευχή που δίνουμε αυτές τις μέρες. Και κάποιες φορές αναρωτιόμαστε γιατί τη λέμε κάθε χρόνο την ευχή αυτή ή όλες αυτές τις ευχές που λέμε. Αλλά ίσως να το δούμε μαζί αυτό σήμερα. Έχει αξία η καλημέρα πως εκφράζεται. Η μυρωδάτη, η μελένια, η γρουσουζική. Όπως ο καθένας από εμάς την καθημερινότητά του. Να τη λέμε όταν τη νιώθουμε σαν ευχή. Να μην τη λέμε τυπικά και επειδή πρέπει να το πούμε. Διότι δίνουμε ένα μήνυμα, δίνουμε μια ευχή μια καλή μέρα κάθε μέρα που το λέμε αυτό το πράγμα. Και σημασία έχει το συνέστημα με το οποίο συνοδεύουμε τη λέξη αυτή. Γιατί η λέξη είναι πάντα ίδια. Το συνέστημα είναι που αλλάζει κάθε φορά που το λέμε. Είναι αυτό που λέμε το περιεχόμενο και το πλαίσιο στην επικοινωνία. Έτσι, με τι συνέστημα επερικλείομαι κάθε λέξη που λέμε κάθε φορά, που την εκφράζουμε. Γιατί αυτό μεταδίδουμε στον άλλον, μια που το θέσατε έτσι το θέμα και το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον, η επικοινωνία είναι λεκτική, δηλαδή το νόημα της λέξης κατά 30% μας λένε οι επιστήμονες και 70% είναι το μη λεκτικό, δηλαδή το συνέστημα που εμπεριέχει κάθε μας λέξη. Οπότε το καλημέρα, το καληνύχτα που λέμε, σημασία έχει με τι συνέστημα το λέμε κάθε φορά. Και αυτό είναι που λαμβάνει ο άλλος. Αυτό είναι το μήνυμα που λαμβάνει ο άλλος. Και έχει και όχι πολύ τόσο πολύ το περιεχόμενο της λέξης, αλλά το συνέστημα με το οποίο τη μεταφέρομαι στον άλλον. Σωστά. Είναι μια απλή λέξη. Μια καθημερινή λέξη, καλημέρα, καληνύχτα, που χρησιμοποιεί ο καθένας από εμάς στο τυπικό του πράγματος, αλλά παραμένει τυπικό εάν δεν το νιώθεις και αν δεν περνάς το μήνυμα, γιατί από τη στιγμή που το 70% έχει να κάνει με το συναίσθημα, έχει να κάνει με αυτό που νιώθω, έχει να κάνει με αυτό που εισπράττω, έχει να κάνει με αυτό που θέλω να στείλω, νομίζω ότι ο άλλος που είναι απέναντί μου, οι άλλοι που είναι απέναντί μου, ότι το εισπράττουν, έτσι δεν είναι? Και ίσως σίγουρα να είναι ευκαιρία αυτή τη χρονιά να τα δούμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Σίγουρα το εισπράττουν όπως το εισπράττουμε και εμείς όταν οι άλλοι μας λένε μία λέξη, μία φράση, και το καταλαβαίνουμε από το συναίσθημα που μας γεννιέται όταν ο άλλος μας πει μία χαρούμενη, μία καλημέρα με αγάπη, μία φράση με αγάπη, με ενδιαφέρον. Το καταλαβαίνουμε άμεσα και αυτό μας χαροποιεί σε σχέση με κάποιον άλλο άτομο που θα μας πει αυτό το πράγμα τυπικά ή με διαφορία. Και όταν, ας πούμε, μπει στη δουλειά, στο γραφείο κάποιος συνάδελφος και μας πει καλημέρα με ένα διαφορετικό τρόπο, του λέμε «Μα τι έχεις σήμερα, δεν σε βλέπω καλά ή σε βλέπω διαφορετικό». Αλλά η λέξη είναι η ίδια. Είσαι το συνέστημα που μας κινεί την περιέργεια και το ενδιαφέρον να μας πει τι κάνει σήμερα, πώς είναι σήμερα η ψυχολογία του. Και για ποιο λόγο εκφράζεται με αυτό το συνέστημα και όχι με το άλλο που δεν έχουμε συνηθίσει, εν πάση περιπτώσει. Οπότε είναι καλό να είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι όταν μιλάμε και αν θέλουμε με τα άτομα που θεωρούμε ότι είναι κατάλληλα να το συζητάμε λίγο. Ας βάλουμε λοιπόν λίγο αρώμα και λίγο γεύση στη ζωή μας. Ξέρετε, την Παρασκευή, μιλώντας με τον επίσης καλό φίλο της εκπομπής, τον Παναγιώτη τον Ασημακόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής θεολογίας, διδάκτορας θεολογίας, έλεγε το εξής: μακάρι αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή, και θέλω λίγο να το εμβαθύνετε παραπάνω, κύριε Νιφαντάκη, μακάρι αυτές οι ευχές που είναι τόσες πολλές που δίνουμε, μακάρι οι ίδιοι εμείς να τις κάναμε πράξη. Θα κάναμε καλύτερη, ευκολότερη, πιο απλή τη ζωή μας, πιο ουσιαστική τη ζωή μας. Δεν είναι μόνο υγεία, γιατί ευχόμαστε χαρά, ευχόμαστε τύχη, ευχόμαστε να είμαστε καλό τάξιδι, ευχόμαστε χαμόγελα, ευχόμαστε, αλλά μόνο ευχόμαστε, Ναι, το ερώτημα που θέτω συχνά σε συζητήσεις που κάνω είναι για ποιο λόγο κάποιες περιόδους ή κάποιες μέρες της χρονιάς έχουμε έτσι τη συνήθεια να ανταλλάσσουμε πάρα πολλές ευχές. Πού είναι οι γιορτές, πού είναι τα γενέθλια, πού είναι η ονομαστική γιορτή κτλ. Κατακλείουμε τον άλλον, τον εορτάζοντα ή όλους μας, εάν γιορτάζουμε όλοι μαζί, με αυτές τις ευχές. Και έχω έτσι σκεφτεί, μα για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το σύνθημα, εν πάση περιπτώσει το κοινωνικό σύνθημα,
να λέμε και να γράφουμε και να στέλνουμε. Παλιά στέλναμε και κάρτες, έτσι τώρα με τις κάρτες πλέον έχουν λίγονται μοντέ. Αυτό το ευχολόγιο. Και για ποιο λόγο την επόμενη μέρα, δηλαδή λέμε υγεία αυτές τις μέρες, τώρα ακούω πάρα πολύ, ο κόσμος έχει φοβηθεί και λέει υγεία, πάνω απ' όλα υγεία κτλ. Και θα έλεγε κανείς, ωραία, το εύχεσαι 150 φορές, αλλά την άλλη μέρα τι κάνεις? Δηλαδή τρως 10 κουραμπιέδες και λες πάνω απ' όλα υγεία? Έχει νόημα αυτό? Ή αυτές τις μέρες τρως πάρα πολύ και δεν γυμνάζεσαι καθόλου, δεν περπατάς καθόλου ή πίνεις πάρα πολύ χωρίς να αναλογίζεσαι τι σημαίνει αυτό? Και λες πάνω απ' όλα υγεία, δηλαδή έχουμε σύνδεση της ευχής που δίνουμε με την εφαρμογή της. Ωραία το είπατε. Εάν έχουμε σύνδεση της ευχής με την εφαρμογή. Μ' αρέσει αυτό έτσι όπως το είπατε. Ναι. Δηλαδή λέμε ειρήνη. Ωραία. Η ειρήνη, ο καθένας μας. Η ειρήνη δεν είναι κάτι το απροσδιόριστο. Ο καθένας μας μπορεί να συμβάλλει στην ειρήνη έχοντας μέσα του ειρήνη πάνω απ' όλα. Δηλαδή η ειρήνη αρχίζει από την οικογένεια, από τη γειτονιά, από το περιβάλλον στο οποίο. Από τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα. Και επεκτείνεται μετά στα μεγάλα συστήματα, έτσι στα κράτη και όλα αυτά. Λέμε ειρήνη κτλ. Ωραία, είμαστε όμως ειρηνικοί εμείς? Εγώ σαν άτομο προσπαθώ να έχω ειρήνη μέσα μου και στο περιβάλλον στο οποίο ζω? Είμαι οξύθυμος ή βλέπουμε και ένα σωρό πράγματα? Γιατί το οδήγημα το έχουμε δει και άλλες φορές, και το οδήγημα στους δρόμους θέμα ειρήνης είναι. Εάν οδηγώ ειρηνικά και νυφάλια, θα σκοτώνονται λιγότεροι άνθρωποι. Οπότε όλα αυτά συνδέονται μεταξύ του. Δεν είναι μόνο η ευχή. Δηλαδή η ειρήνη και η υγεία είναι δύο πράγματα τα οποία μπορώ άμεσα να τα εφαρμόσω στην καθημερινή μου ζωή. Η υγεία είναι πολύ σημαντικό, διότι το να έχω υγεία εγώ είναι δικό μου θέμα, καθαρά δικό μου θέμα. Δεν είναι το εσύ. Δεν είναι το θέμα του νοσοκομείου το να έχουμε υγεία. Είναι εγώ που συμπεριφέρομαι και πώς δρώ στην καθημερινότητα για να έχω μια καλύτερη υγεία. Και εγώ και το περιβάλλον. Τι τρώγω, πώς κινιέμαι, τι πίνω, αν πίνω, αν φροντίζω, κάνω τις εξετάσεις που πρέπει, που προβλέπεται από τους γιατρούς με βάση κάποια χαρακτηριστικά, κάποιες ηλικίες, να κάνουμε κάποιες εξετάσεις, κάποιους ελέγχους. Αυτά τα πράγματα είναι ίδια, είναι κάτι προσδιόριστο, κάτι έτσι θεωρητικό. Εντάξει, ίσως πρέπει να το πάμε και λίγο παρακάτω ή από μόνο ότι ίσως να πηγαίνει η κυρία Νιφαντάκη λίγο παρακάτω. Όλη αυτή η ευχή και η εφαρμογή τελικά της ευχής και τι γίνεται με εμάς τους ίδιους και την ψυχική μας την υγεία, διότι αυτή είναι που νοσεί πολύ περισσότερο. Ναι, σαφώς συνδέεται άμεσα. Από την άλλη, ένα άλλο επίπεδο αυτής της ευχολογίας είναι ότι να αναλογιστούμε αν το έχουμε ανάγκη εμείς οι ίδιοι να ευχόμαστε. Δηλαδή μήπως αυτές τις μέρες ζούμε έτσι σε μια ευτυχισμένη διάσταση, ευχόμενοι ότι όλα είναι καλά και έχουμε την ψευδέστηση ότι επειδή το ευχόμαστε όλα είναι καλά. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητός. Τι θέλετε να πείτε? Δηλαδή, όχι, θέλω να μου το εξηγήσετε. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα είναι λίγο σαν να ζούμε στη διάσταση ότι είναι ειρήνη, ότι έχουμε υγεία, ότι έχουμε αγάπη κτλ. Δηλαδή η επιθυμία του να το φτάσω, μια που δεν μπορώ να το φτάσω, το εύχομαι τουλάχιστον, και όταν το εύχομαι είναι σαν να το έχω ακουμπήσει λίγο. Ναι, αλλά η ελπίδα δεν είναι που σε κρατάει και σε πάει μπροστά. Η ελπίδα είναι μια ανάγκη του ανθρώπου να ελπίζει και να ελπίζει στο καλύτερο. Αυτό μας βοηθάει στη ζωή να προχωράμε και να συνεχίζουμε. Το αντίθετο βέβαια είναι μια δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ψυχικά προβλήματα και τα βλέπουμε αυτά όταν κανείς, γιατί κάθε ένας βιώνει τις δικές του δυσκολίες, διαφόρων τύπων δυσκολίες. Αλλά η ελπίδα μας βοηθάει να προχωρήσουμε και να αντλούμε τη δύναμη από μέσα μας, από την ενέργεια που έχουμε μέσα μας, ούτως ώστε να προχωράμε στο σκοπό αυτό που έχουμε θέσει, στο στόχο που έχουμε θέσει. Και πάντα βρίσκουμε ψήγματα ελπίδας γύρω μας. Ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για το 2024 με βάση όλα αυτά τα οποία λέμε? Αυτό θα το ρωτήσετε σε άλλες ειδικότητες, όχι στη δικιά μου. Ο φόβος θα σας πω, ο φόβος μπορεί να είναι ο φόβος καταρχήν της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή όποιος δεν είναι θελοτυφλή και αντιλαμβάνεται κάποια μηνύματα που έρχονται από την επιστήμη τώρα και πολλά χρόνια, όχι φέτος, πάρα πολλά χρόνια η επιστήμη μας μιλάει για τους πάγους που λιώνουν,
μας ζητάει τη θερμοκρασία που έχει ανέβει, μας λέει για τα καιρικά φαινόμενα, τα οξέα καιρικά φαινόμενα. Και το θέμα είναι τι κάνω εγώ για αυτή την κλιματική αλλαγή. Και πάλι στο ίδιο θέμα ερχόμαστε. Τι μπορώ να κάνω εγώ στην καθημερινότητά μου. Μιλάω με πολλά νέα παιδιά, τα οποία δεν έχουν όπως παλιά κομματικές προσηλώσεις, δεν τους ενδιαφέρουν πλέον τα κόμματα και οι πολιτικές ιδεολογίες, αλλά έχουν σε έναν, θα έλεγα, αρκετά μεγάλο επίπεδο στην Ευρώπη, αναγάγει την οικολογία σαν ιδεολογία. Δηλαδή πώς θα σώσουμε τον πλανήτη, τι θα κάνουμε ο καθένας μας στην καθημερινότητά του, ώστε τόσο ο πλανήτης ίσως να σωθεί, ίσως, δεν είναι σίγουρο. Και τι κάνουν, ας πούμε, έχουν αλλάξει τρόπο διατροφής, έχουν γίνει vegetarian ή vegan, δηλαδή δεν τρώνε ζωικά προϊόντα. Για ποιο λόγο? Διότι τα ζώα όπως εκτρέφονται είναι κάτι πάρα πολύ θλιβερό, είναι κάτι απάνθρωπο, και επίσης ο μεγάλος αριθμός βοηδών προκαλεί ζημιά στο περιβάλλον μέσα από το μεθάνιο, λόγω του μεθανίου που τα ζώα αυτά εκπέμπουν. Επίσης το νερό, οι τεράστιες ποσότητες νερού που χρειάζονται τα ζώα αυτά για να ζήσουν. Έχουμε λειψιδρία και τα ζώα αυτά, δηλαδή λένε, ας πούμε, ότι μία μπριτζόλα ισοδυναμεί με 100 κιλά νερού. Καλά, τώρα κύριε Νιφαντάκη, προσέξτε. Κάτι τελευταίο που μου είπαν, ότι δεν παίρνουν σαμπουάν στο πλαστικό μπουκάλι, αλλά παίρνουν σαπούνι, το οποίο έχει την χρήση του σαμπουάν, διότι έτσι γλιτώνει σε ένα πλαστικό μπουκάλι. Κοιτάξτε, όλα αυτά, μισό λεπτό. Κύριε Νιφαντάκη, προσέξτε μισό λεπτό. Όλα αυτά τα λέμε και τα λέμε γιατί αυτό θεωρούμε ότι είναι το σωστό. Εγώ πρόσφατα διάβαζα, μέσα στο Δεκέμβρη συγκεκριμένα, δημοσιεύματα, με συνεντεύξεις καθηγητών που έλεγαν και κάτι άλλο, ότι ξέρετε, αυτό το οποίο εσύ μπορείς να καταναλώνεις ως φυτικό προϊόν, πρέπει να το ελέγχεις και διπλά και τριπλά, γιατί έχεις βάλει, άνθρωπε, τα χεράκια σου και έχεις βγάλει τα ματάκια σου εξαιτίας και των βαρέων μετάλλων όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία αυτή την ώρα φέρει αυτό το έρμο το έδαφος το οποίο καλλιεργείς. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα που εγώ θα συμφωνήσω και εκεί το σταματάω όμως. Και θέλω να το σταματήσουμε, ότι ο καθένας από εμάς, εκεί συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ότι ο καθένας από εμάς μέσα στο δικό του το μικρό κόσμο θα πρέπει ουσιαστικά να αναλογιστεί τι είναι αυτό που κάνει και πώς μπορεί να το βελτιώσει. Μην περιμένει μόνο από τους άλλους, ο καθένας από εμάς, αλλά να το κάνουμε όλοι. Και ξέρετε, ο καθένας μας είναι ένα παράδειγμα για τους άλλους που είναι δίπλα του, καλό ή κακό παράδειγμα. Δηλαδή κάθε τι που κάνω εγώ το βλέπει ο διπλανός μου, το βλέπει ο περιγυρός μου και μπορεί να παραδειγματιστεί. Αν κάνω κάτι καλό, να πει, α, καλό είναι αυτό το κάνω. Αν κάνω κάτι κακό, θα πει, α, μπορεί να το κάνω και εγώ αυτό, γιατί δεν το κάνω. Οπότε έχουμε πολλά επίπεδα συζήτησης και αντίληψης στο σημείο αυτό. Ξέρετε, εγώ είμαι από το άτομα που πιστεύω ότι αυτό που λέει ο Καζαντζάκης, εσύ πρέπει, εγώ μπορώ, εγώ πρέπει να σώσω τον κόσμο. Είμαι σε αυτό αρκετά καζαντζακικός, διότι ο καθένας μας έχει ένα μικρό μεγάλο μερίδιο ευθύνης, το οποίο εάν δεν το εφαρμόσει και δεν το αναλάβει, φέρει ένα κομμάτι ευθύνης ότι αυτά τα πράγματα πάνε προς κάποια κατεύθυνση ή προς κάποια άλλη κατεύθυνση. Τα πράγματα δεν γίνονται μόνα τους, εμείς τα κάνουμε. Οπότε το ότι τα κάνουμε εμείς θα πρέπει να το πιστέψουμε και να το νιώσουμε βαθιά μέσα μας. Από όλες τις καθημερινές συμπεριφορές που έχουμε. Ωραία. Πριν σας καλημερίσω και πριν σας αποχαιρετήσω, πείτε μου ποια ευχή θα δίνατε σε όλους για το 2024, ξεκινώντας από εσάς πρώτα και στον καθένα από εμάς, αλλά με την ευχή αυτή να είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή της. Ναι, η ευχή που αυθόρμητα γεννιέται μέσα μου είναι να είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι. Να έχουμε δηλαδή συνείδηση αυτού που λέμε, αυτού που κάνουμε, αυτού που σκεφτόμαστε και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η σκέψη και η πράξη που κάνουμε κάθε φορά. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος, ο μέσος άνθρωπος, καταφέρει να γίνει πιο συνειδητοποιημένος, δηλαδή να καταλαβαίνει καλύτερα τι κάνει και τι λέει, τότε είναι το πρώτο σημάδι ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Κοιτάξτε, εφόσον είμαστε καλά όλοι μας και φτάσουμε αισίως στην τελευταία ημέρα του 2024, να ξέρετε ότι θα είσαστε και πάλι εκείνος ο οποίος θα κλείσετε
αυτή την χρονιά ραδιοφωνικά, έτσι όπως την ανοίξατε, με έναν απολογισμό σε της χρονιάς του 2024, με το τελικά τι καταφέραμε και αν πραγματικά είχαμε αυτή την συνειδητοποίηση, είχαμε αυτή την ενσυναίσθηση του τι προκαλεί ο καθένας από εμάς. Μεγάλη μου τιμή, σας ευχαριστώ πολύ και μακάρι να είμαστε καλά και να το κάνω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, καλημέρα. Όλα καλά. Καλημέρα, καλή σας μέρα. Καλημέρα.